Κατά την διάσκεψη, τονίστηκε ότι η επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας περνά μέσα από την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Παρουσιάστηκε το νέο σχέδιο δράσης που έχει εκπονήσει ο ΣΥΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις που στοχεύουν στο να καταστεί η Κύπρος ακόμη πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΥΠΑ, Χάρης Χαραλάμπους, αναφέρθηκε, να πούμε, Γιάννη, στις χώρες όπου προέρχεται. Στην παρούσα φάση το επενδυτικό ενδιαφέρον. Όπως σημείωσε, ο τομέας της ενέργειας έχει ενδιαφέρον περισσότερο από τις ΗΠΑ, από Ιταλία και Γαλλία. Ο ιατρικός τουρισμός υπάρχει ενδιαφέρον από το Ισραήλ. Ενώ στον τομέα της ανάπτυξης υγείας το ενδιαφέρον προέρχεται κυρίως από την αγορά της Κίνας. Για τους κινδύνους που ελοχεύει η προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων, αναφέρθηκε στην διάσκεψη το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΠΑ, ο κ. Νικόλας Ιωχαρίδης. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, πολλοί επενδυτές που επιδεικνύουν ενδιαφέρον δείχνουν ενδιαφέρον για να κάνουν επενδύσεις σε πολύ χαμηλές αξίες, δηλαδή επιδιώκουν μεγάλη έκπτωση για να προχωρήσουν στην επένδυση. Κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θέλει ο ΣΥΠΑ. Τέλος, να αναφέρουμε ότι κατά την διάσκεψη παρουσιάστηκε το νέο branding του οργανισμού, το οποίο επικεντρώνεται γύρω από την ιδέα Invest in Cyprus, Invest in Us, και δεν θέλουν να επικεντρώνονται, όπως είπε, πλέον στο ΣΥΠΑ οργανισμό, αλλά αποκλειστικά σε επενδύσεις στην Κύπρο. Θεωρούμε ως οργανισμός ότι σαφέστατα στην παρούσα φάση ο ΣΥΠΑ πρέπει να βγει έξω να μιλήσει για τα θετικά και τις θετικές εξελίξεις που γίνονται τακτικά, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι όλα να έχουν μπει στη θέση τους και μετά να βγούμε να προωθήσουμε. Τότε θα έχουμε χάσει έναν τεράστιο χρόνο. Επίσης, οι επενδυτές ξεκάθαρα βλέπουν προοπτικές τώρα.